αδερφή μου, με τη χάρη του Θεού μας, ο οποίος πάντοτε μας ευλογεί δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, συνεχίζουμε τα κηρύγματά μας τα οποία αφορούν τον άνομον. Άνομος τι σημαίνει και παράνομος τι σημαίνει και έννομος τι σημαίνει. Ο άνομος είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει μπροστά του κανένα νόμο. Ο παράνομος είναι εκείνος ο οποίος υπάρχει νόμος και τον παραβαίνει, και ο έννομος είναι εκείνος ο οποίος στηρεί τους νόμους. Όσον αφορά δε τον άνομο, δεν είναι κανείς άλλος, ημί μόνο εκείνος ο οποίος αντιστρατεύεται αυτή τη στιγμή των Θεών, δηλαδή ο Αντίχριστος. Ο άνομος αυτόν ονομάζει με την επωνυμία αυτήν ο Απόστολος Παύλος και μας λέγει ότι όταν θα έρθει αυτός, τότε τα πάντα θα βρίσκονται εις μίαν κατάσταση ελέγχου από αυτόν. Θα ελέγχει δηλαδή αυτός τα πάντα. Και μέσα σε αυτόν τον έλεγχο, το να ελέγχει την οικουμένη ολόκληρο, όσοι έρχονται στην Εκκλησία, όσοι διαβάζουν την Αγία Γραφή, όσοι ακούν θεία κηρύγματα, παρακολουθούν ότι οδεύουν με μαθηματική ακρίβεια τα πάντα εις τον έλεγχο του Αντιχρίστου. Φοβερά είναι τα γεγονότα τα οποία ακριβώς εκτιλήσονται καθεκά στην ημέρα μπροστά στα μάτια μας. Ο κόσμος αδιαφορεί ή έχει άγνοια φοβερά και δεν γνωρίζει ότι όλα αυτά είναι ενέργειες εκείνου ο οποίος ονομάζεται άνομος. Μία από τις μεγαλύτερες πληγές που υπάρχουν σήμερα είναι να φύγει η νεότης από τον Χριστό. Την νεότητα την κατατρέχουν, αδερφοί μου, οι πάντες. Από τη στιγμή κατά την οποία το παιδί γεννάται μέσα στην οικογένεια, ο πρώτος ο οποίος έχει την ευθύνη είναι εκείνος που το γεννά. Πρέπει να ακούσει αμέσως την φωνή του Θεού, ο οποίος λέγει «Ανατρέφεται τα τέκνα ημών εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Δεν είναι να γεννήσεις το παιδί, αλλά να το αναγεννήσεις. Να το οδηγήσεις δηλαδή στο δρόμο του Θεού και να εφαρμόσεις εκείνο το οποίο αναφέρει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εάν, λέγει, επιτύχετε και βάλετε μέσα στην ψυχή του παιδιού σας τον Χριστό, τότε του έχετε δώσει τη μεγαλύτερα πρίκαν της ζωής του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος, όπως τον παρακολουθούμε, τρέχει, αγωνίζεται, δεν κοιμάται, καταστρώνει σχέδια, έχει επιχειρήσεις, έχει εργασίες, και όταν τον ερωτήσεις τι κάνεις εσύ στον κόσμο, απαντά: προσπαθώ να ζήσω τα παιδιά μου. Για τίποτε άλλο, τίποτε άλλο, λέγει, δεν έχω. Γι' αυτό σε έστειλε ο Θεός στον κόσμο. Ναι, λέγει, γι' αυτό με έστειλε, να εργαστώ για να αφήσω στα παιδιά μου εκείνον το οποίο δεν μου άφησαν οι γονείς μου και υπέφερα εις τη ζωή μου. Για τίποτε άλλο δεν σε ενδιαφέρει? Όχι, λέει. Αυτός είναι όμως ο σκοπός τον οποίον ο Πανάγαθος Θεός έδωκε στο δρόμο του καθενός μας. Δι' αυτό μας έστειλε στον κόσμο, για να
στρέψουμε την προσοχή μας ολόκληρον στα παιδιά μας. Και αυτοί οι τύποι όντως εργάζονται, αγωνίζονται, υδρώνουν, ξενυχτούν, πλιστάκης θάνουν σε ασθένειες ανίατες και αποθνίσκουν με έναν μόνο σκοπό. Πώς θα αφήσουν στα παιδιά τους καλοπέραση, να περάσουν καλά. Και όταν αποθάνουν, με τα ταύτα ούτε ένα μνημόσυνο δεν γίνεται στο όνομά τους, αλλά πλιστάκης καταρρώνται τους γονείς ότι δεν τους εγκατέλειπον περισσότερα χρήματα και χτήματα. Ποια όμως είναι η πραγματικότης? Η πραγματικότης την οποία ο Θεός έθεσε στην ζωή μας είναι, πρώτο λέγει, να κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο σκοπός τον οποίον ο Θεός έδωκε στο δρόμο μας όταν μας έστειλε στον κόσμο. Το λέγει άλλωστε ολοκάθαρα ο Θεός. Ζητείτε, λέγει, πρώτον την Βασιλεία των Ουρανών και την δικαιοσύνη του Θεού και μετά ταύτα, λέγει, τα υπόλοιπα, μετά ταύτα όλα τα άλλα. Οι άνθρωποι όμως σήμερα αγωνίζονται, τρέχουν, κουράζονται, αγωνιούν, αγωνίζονται για να αφήσουν περισσότερα στα παιδιά τους και δεν ακούν και πάλι τη φωνή του Θεού. Ανατρέφεται τα τέκνα ημών εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και προχωρούν οι άνθρωποι και δίδουν το κακό παράδειγμα στα παιδιά τους. Και με λύπη παρακολουθείς ένα μικρό παιδάκι 4 ετών, μόλις αρχίζει και περπατεί και ομιλεί και βλασφημεί τον Χριστόν και την Παναγία. Γιατί, διότι ακριβώς ο πατέρας είναι βλάσφημος, παρακολουθείς με τα ταύτα το παιδί να ερίζεται, να τσακώνεται, να διαπληκτίζεται με το αδερφάκι του, διότι ακριβώς τούτο παρακολουθεί μεταξύ των γονέων. Ο πατέρας και η μητέρα αυτά έχουν στη ζωή των και αυτά κάνουν τα παιδιά. Φτάνει σε μια ηλικία και το παιδί, αφού οδηγηθεί στα γράμματα, από εκεί πλέον αρχίζει η άλλη κατάπτωση. Θα το παραλάβει αυτό το προάβλιο του σχολείου, αν μύτη και μέσα στο σχολείο, όπου ο καθηγητής θα καπνίζει, ο δάσκαλος θα είναι εμπλεγμένος με τα ναρκωτικά, όπως παρακολουθήσαμε στο παρελθόν και έγραψαν οι εφημερίδες, και θα αναμένουμε κι εμείς από τα παιδιά μας να έχουν γνώση γραμμάτων και πίστεως και πατρίδος και της θρησκείας την οποία ακριβώς εγεννήθη και εγαλουχήθη από τους γονείς. Φεύγει από το δημοτικό σχολείο και εισέρχεται στην μέση εκπαίδευση. Εκεί πλέον τα πράγματα θα γίνουν πιο χειρότερα, διότι οι καθοδηγητές οι οποίοι οδηγούν τα τέκνα των Ελλήνων, αυτοί δεν έχουν μέσα τους ίχνος φόβου Θεού. Ευτυχώς όμως όχι όλοι, διότι αν ήσαν όλοι, τότε αλίμονον και τρεις αλίμονον σε αυτό το έθνος δεν θα υπήρχε καθόλου. Υπάρχουν όμως ευτυχώς ευσεβείς καθηγητές της μέσης εκπαιδεύσεως και ολίγα παιδιά ακούν κάτι το οποίο τους ωφελεί έπειτα στη ζωή τους. Και από εκεί εισερχόμενοι στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πλέον εκεί θα δούμε όλη την παρανομία, για να μην πούμε ανομία, αλλά παρανομία. Πριν ο λίγο χρονικό διάστημα, εισήρχε μέσα στα μέσα τα οποία κυκλοφορούν και αναμεταφέρουν τον κόσμο από τόπο εις τόπο και βρίσκεται μία ησυχία, ένας σεβασμός. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε, θα εισέρχεις μέσα στο λεωφορείο, θα έβρεις των νεαρών με την νεαρά να αγκαλιάζονται και να ποιούν σκηνάς πορνικάς, από αυτά στα οποία ο άνθρωπος αντικρίζει μόνο μέσα στα πορνεία και όχι μέσα στους δρόμους,
Εάν ξεφύγεις και από τους δρόμους και προχωρήσεις ολίγο, θα ειδείς άλλα φοβερότερα, και αν σε οδηγήσουν τα βήματά σου κάπου εις τόπους οι οποίοι δεν είναι πολύ σύχναστοι, τότε εκεί θα δεις όλη την αμαρτία εκδηλωμένη πλέον φανερός. Και οδηγούνται αυτά τα τέκνα των Ελλήνων μακράν από τον Θεό. Μεταξύ δε όλων αυτών που διδάσκεται η ανηθικότης, όχι η ηθική ζωή. Ελεύθερο λέγει το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Μεταξύ αυτών έρχεται πλέον και το τελευταίο χτύπημα. Δεν υπάρχει άλλος κόσμος, δεν υπάρχει άλλη ζωή. Ο άνθρωπος που ήρθε στον κόσμο σημαίνει ότι ήταν προηγουμένος κάπου και τώρα εγεννήθη και ήρθε στην αγκάλι της μητέρας. Δηλαδή διδάσκεται με μία λέξη εκείνο το φοβερό το οποίο διδάσκουν μόνο οι άθεοι και οι άπιστοι, δηλαδή η λεγόμενη μετεμψύχωση. Αυτή η μετεμψύχωση λαμβάνει δυστυχώς εκτάσεις και διδάσκονται τα παιδιά των Ελλήνων αυτά τα αθεϊστικά πλέον συνθήματα και νοήματα της ζωής. Είναι ιδιαίτερος καταστρεπτική αυτή η μανία η οποία καταλαμβάνει αυτό το έθνος και δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτά είναι τα νήματα του Αντιχρίστου. Αυτά είναι εκείνα τα οποία ο Αντίχριστος με τέχνη έδωκεν στον κόσμο. Αυτά τα παιδιά γαλουχούνται, τρέφονται δηλαδή με το γάλα της αθεΐας και του υλισμού. Μια τραγική τερατώδης απόδειξη γι' αυτό ήρθε στο φως προηγουμένως πολύ πρόσφατα. Σύμφωνα με κάποια δελτία ειδήσεων, ένα 13χρονο κορίτσι πήρε ένα κουτί σπίρτα από την κουζίνα του σπιτιού της, ένα δοχείο με βενζίνη από τον καράς που έβαζε ο πατέρας του αυτοκίνητο, ανέβηκε ένα θόρυβα στο δωμάτιο του μικρού της αδερφού που κοιμόταν ήσυχα το μικρό παιδάκι και το επλησίασε χωρίς να την αντιληφθεί κανείς. Το κοριτσάκι αυτό έχισε τη βενζίνη στο πάτωμα γύρω από το κρεβατάκι του μωρού, μούσκεψε τα σεντόνια και στη συνέχεια άναψε ένα σπίρτο και επιχείρησε να κάψει το ίδιο της το αδερφάκι. Αργότερα, κλέβοντας το νεαρό αυτό κοριτσάκι, είπε εις τους αστυνομικούς που διεξήγαγαν σχετική έρευνα για να διαπιστώσουν από πού ως πού έγινε αυτό το κακό, ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι έβλεπε πραγματικά το μικρό της αδερφάκι. Δεν το κατάλαβα, λέγει, δεν έκανα κανένα κακό. Ο αδερφός της παραπονιόταν συχνά τελευταία και επρόσθεσε ότι αποφάσισε να το στείλει στον ουρανό, στον κόσμο των πνευμάτων, από που θα έμπαινε με τα ταύτα σε ένα άλλο σώμα για να ξανακατέβει στη γη. Σκέφτηκα, λέγει, ότι θα ήταν πιο ευτυχισμένο αν ξαναγεννιόταν σε μια άλλη οικογένεια ή αν ερχόταν σε μας, θα ήταν κάτι που θα το ενθουσίαζε. Εξήγησε το 13χρονο αυτό κοριτσάκι στην αστυνομία που εγένοντο οι ανακρίσεις για να διαπιστωθεί αυτό το πράγμα. Αυτές οι άθλιες, οι επικατάρατες αυτές θεωρίες της νέας εποχής, οι διδασκαλίες αυτές για τη μετεμψύχωση, ότι ο άνθρωπος όταν πεθάνει θα ξαναγεννηθεί, έχουν σχεδιαστεί τέλεια, αν όχι και απάνθρωπα, για να σαγηνεύουν και να ξεμυαλίζουν τους νέους που αγαπούν την περιπέτεια. Βλέπετε ότι τα παιδιά, εάν είναι οι πολιτικοί, θα πατήσουν επάνω στους ώμους αυτών των παιδιών για να ανέβουν, και εξ αυτού του γεγονότος ετάφει παντελώς και η ελληνική γλώσσα. Ένας εξ αυτών των πολιτικών, ο οποίος καυχάται ότι
υπηρέτησε την πατρίδα, ένας εξ αυτών ήθελε να γίνει πρόεδρος. Οπότε έδωκε το πρώτο σύνθημα εναντίον της γλώσσης, της ελληνικής γλώσσης. Είπε ότι για να πάρω ψήφους από τα παιδιά θα τους δώσω να είναι πιο ελεύθερα και πιο εύκολα εις τα γράμματα. Και έβγαλε το πρώτο εκείνο το οποίο ονομάζεται μονοτονικό σύστημα. Αυτός ο κύριος, ο οποίος είναι και ολοετήρ της Ελλάδος, ζει ακόμη και έχει την απέτηση να ονομάζεται ότι είναι Έλληνας. Και τον εψήφισε ο ελληνικός λαός και τον ανέδειξε πρόεδρο. Βέβαια ευτυχώς έπεσε πολύ γρήγορα και εξυφανίστη, αλλά έμεινε το μεγάλο κακό και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε δεν ακούμε την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα εξυφανίστη παντελώς. Και οι πάντες, εκτός από τους ξένους οι οποίοι σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα, στην Ελλάδα δεν γνωρίζει κανείς να ομιλεί ούτε και να γράφει ελληνικά. Τα παιδιά διαθέτουν από τη φύση τους περιέργεια και φαντασία. Θέλουν να μάθουν τα πάντα γύρω από τους βασιλιάδες, τις βασίλισσες, τις μάγισσες, τους υπότας, τους πολεμιστάς, τους ήρωας, τα ηρωίδας, του παρελθόντος. Ενθουσιάζονται όταν ακούν ευχάριστες ιστορίες για πρίγκιπες, πριγκίπισσες των παραμυθιών, μόνον δεν γνωρίζουν την ελληνική ιστορία. Σήμερα που μιλούμε, μου έστειλε ο Θεός ένα νεαρό παιδί στην εξομολόγηση και του ομίλησα περί του αγώνος των Κυπρίων, περί των εκτελεστών Άγγλων κανιβάλων, οι οποίοι εκτέλεσαν τα νεαρά παιδιά και διόλυνε εκείνη την πενταετία, η οποία έγινε το μεγαλύτερο και το τελευταίο μεγάλο επικό εθνικό κατόρθωμα της Ελλάδος στην ιστορία της Ελλάδος, όταν καταντροπιάστηκε μια αυτοκρατορία ολόκληρο, ασχέτως αν αυτή τη στιγμή η πολιτική έδωκαν αυτό τον εισήνι στους Τούρκους. Και του λέγω, άκουσες για την Κύπρο που επολέμησε τους Άγγλους? Όχι, λέγει, δεν ξέρω τίποτε. Άκουσες που εκκρέμασαν εκείνα τα παιδιά στην Κύπρο, τον Καραολίν και τον Δημητρίου? Δεν άκουσα τίποτε, λέει. Δεν γνωρίζω τίποτε. Και αυτό το παιδί έχει τελειώσει, παρακαλώ, το Λύκειο. Δηλαδή ουδεμία σχέση της νεότητος με την ιστορία της Ελλάδος και τα κατορθώματα, τους άθλους, τα αίματα, τα μαρτύρια τα οποία υπέστη και υποφέρει η Ελλάς. Τα καταπληκτικά αυτά σημεία είναι εκείνα τα οποία πρέπει να μας βάλουν σε αγωνία μεγάλη. Είναι ευκαιρία σε αυτήν την περίπτωση μεγάλη για τον σατανά. Για να εχμαλωτήσει και να φυλακίσει στα σίγουρα τα μυαλά των παιδιών που ρουφούν σαν σφουγγάρια με κομμένη την ανάσα τας διαφόρους ιστορίας, κατευθύνουν οι νεοεποχήτες να συλλαμβάνουν περισσότερο τα αγοράκια και τα κοριτσάκια και να τους τα διηγούνται αυτά τα πράγματα. Μια φορά και ένα καιρό που ήσουν ένας υπότης της στρογγυλής τραπέζης του βασιλιά ή ένας Ινδιάνος αρχηγός ή ένας Αυστριακός πρίγκιπας ή ένας ηρωικός Βίκινγκ, μια Αιγύπτια νέα ιέρια, ένας διάσημος πρόεδρος, μια φημισμένη ηθοποιός, όλα αυτά τα αναφέρουν στα παιδιά και εκείνα αμέσως μέσα τους πλάθουν όνειρα πως να φτάσουν εις αυτά τα οποία τους κερνούν και τους ποτίζουν αυτοί οι νεοεποχήτες. Παράξενες ιστορίες. Αναρωτιέμαι πραγματικά ποια θα ήμουν πριν. Έχουμε όλοι μας ζήσει πολλές προηγούμενες ζωές και σε μερικές είμαστε πλούσια και διάσημα παιδιά, έλεγε μια νεαρά κόρη όταν παρακολουθούσαν αυτά στην τηλεόραση. Έχετε σκεφτεί σε ποια άλλη εθνικότητα θα θέλατε να ανήκατε στην προηγούμενη ζωή σας ή ποια δουλειά θα θέλατε να είχατε εξασκήσει, όπως παραδείγματος χάρη να είχατε βοηθήσει να κτιστεί μια μεγάλη πυραμίδα? Κάτι τέτοια αναφέρουν μέσα στις τηλεοράσεις και τα παιδιά εξάπτονται και φεύγουν από την πραγματικότητα και οδηγούνται στην αθεία
εις τα εγκλήματα, εις την καταστροφή και δεν έχουν μέσα τους καμίαν εθνική αξιοπρέπεια. Δεν έχουν μέσα τους τίποτε το οποίο να τα οδηγήσει αυτά τα παιδιά και να είναι εις το τρίπτυχο εκείνο το οποίο είναι η ζωή της ελληνικής φυλής, πίστης, πατρίς, οικογένεια. Είναι γεγονός πια ότι ο πλανήτης ζει μια φοβερή δαιμονοκαταληψία, δηλαδή ολόκληρος η κοινωνία απ' άκρους άκρων, όπου και αν βρίσκεται κόσμος, είτε στην βόρεια αυτήν πλευρά του ημισφαιρίου, είτε στην νότια, είτε στο άλλο ημισφαίριο, στην Ανατολή και τη Δύση, όπου και αν υπάρχει κόσμος, αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο παρακολουθεί κανείς είναι ότι οι πάντες εδόθησαν σε μία μαγεία. Μάγοι και μάγισσες είναι η κοινωνία πλέον και με αυτούς τους μάγους κινούνται, αναπνέουν, ξυπνούν, εργάζονται οι μεγάλοι οι οποίοι κυβερνούν τον κόσμο. Έχουν κοντά τους όλοι αυτούς τους μάγους για να τους συμβουλεύουν, χωρίς να εξαίρονται και οι παρόντες μέσα στην ελληνική κοινωνία, οι οποίοι ακριβώς δημοσιεύουν δι' αυτούς ολόκληρα άρθρα οι δημοσιογράφοι και αναφέρουν ότι κοιμούνται και ξυπνούν με τα σεντολάς των μάγων για να διευθύνουν τούτο το έθνος. Αυτή η δαιμονοκαταληψία πλέον πολύ σύντομα θα οδηγήσει στο χάος και στην καταστροφή, και αν ο κόσμος δεν ξυπνήσει, αλλά όπως πηγαίνει, θα οδηγηθεί πραγματικά σε ένα αφανισμό. Ο αποκρυφισμός, αυτό το οποίο είχαμε ερμηνεύσει άλλοτε, τι σημαίνει αποκρυφισμός? Κάτι το οποίο διαπράττεται χωρίς να έρχεται εις φως, αυτό σημαίνει αποκρυφισμός. Δεν έχει την παρησία να ελεγχθεί από το φως και τα έργα του σκότους είναι μέσα σε αυτό το σημείο του αποκρυφισμού. Τα πάντα εις το σκότος, όχι εις το φως. Επεσκίας είναι αυτός ο αποκρυφισμός όλα στις εκδηλώσεις της ζωής των Ελλήνων. Οι σκοτεινές δυνάμεις του κινήματος, των υδροχώων, αυτών οι οποίοι παρακολουθούν, ξυπνούν, κοιμούνται και ερευνούν τα ζώδια. Τι κάνεις? Μελετώ, λέγει, το ζώδιο μου. Και ποιο είναι το ζώδιο σου? Και αναφέρει εκεί τις ανοησίες τις οποίες ακριβώς έχει δώσει εις το φως της δημοσιότητος ένα όργανο του διαβόλου. Η νέα εποχή, οι νέα τάξεις γέμισαν καρκινώματα όλους τους τομείς της ζωής μας μέσα σε αυτή τη λέλαπα του εξατανισμού των πάντων. Οι άνθρωποι υιοθέτησαν εν Θεό Πατέρων αυτών και επόρνευσαν ο πίσω Θεών και λαών της γης. Αυτό αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη. Εγκατέλειψαν τον Θεόν, τον Ζώντα, τον Δημιουργόν, τον Πλάστην, τον Σωτήρα του κόσμου και επορεύθησαν ο πίσω Θεών αλλοτρίων, και τούτο πράττουν και με αυτό ζουν και με αυτό το σύνθημα κινούνται. Τα προμηνύματα των καιρών που ζούμε μαρτυρούν και επιβεβαιώνουν τας προορίσεις της Αγίας Γραφής και των Αγίων της Εκκλησίας μας, όταν είδετε ταύτα πάντα γινώσκεται ότι εγκίσεστην επιθύρες ο Θεός δια να έρθει να κρίνει τον κόσμο. Ποια είναι όμως αυτά τα προμηνύματα, αυτά τα οποία διαρκώς παρακολουθούμε και δεν τους δίδουμε προσοχή? Η αποστασία των εθνών εκ του Αγίου και αληθινού Θεού είναι μια πραγματικότητα σήμερα. Δεν είναι κάτι το οποίο ονομάζεται μόνο με σκέψεις και με όνειρα, ότι θα έρθει καιρός που ο κόσμος θα φύγει από τον Θεό. Έφυγε ήδη ο κόσμος από τον Θεό και έγινε πραγματικότητα αυτό. Και δια το πληθυνθήν την ανομία ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Στο σημείο τούτο θα παρακολουθήσουμε ότι και εμείς τα παιδιά του Θεού, εμείς οι οποίοι ακούμε τόσα κηρύγματα, έχουμε τόση χάρη από τον Θεό, και εμείς στο σημείο τούτο, το οποίο ονομάζεται αγάπη προς τον Θεό, θα το παρακολουθήσουμε ότι έχει ψυγεί.
Επάγωσε δηλαδή η αγάπη μας προς τον Θεό. Παράδειγμα, προχωρεί το λεωφορείο και εκείνος ο οποίος ακούει αυτά τα λόγια βρίσκεται μπροστά στο σπίτι του Θεού, δεν σηκώνει το χέρι του να τυπώσει τον τίμιον σταυρόν επάνω στο στήθος του, διότι λέγει «εντρέπομαι». Φεύγουμε από εκεί για να τον παρακολουθήσουμε όταν καθίσει στο τραπέζι σε ένα μαγειρίο, γιατί βρίσκεται στο θέμα της πείνης, επείνασε και θέλει να καθίσει σε ένα εστιατόριο. Δεν θα σηκώσει το χέρι του το πιστό παιδί του Θεού να κάνει το σημείο του σταυρού, διότι λέγει «εντρέπεται», «ψυγίσεται», λέγει, «η αγάπη των πολλών». Έχει παγώσει η αγάπη των πολλών. Δεν αγαπούμε τον Χριστό μας όπως πρέπει. Και όταν αναφέρομαι εκείνο το παράδειγμα του Αγίου Βαρλαάμ, ο οποίος άναψε μπροστά του ο Δήμιος ένα άγαλμα με τη φωτιά, το οποίο άγαλμα εξέδιδε πυρ, φλόγες, και του είπε ο Δήμιος, «ρίξε αυτό το θυμίαμα μέσα», και εκείνος του το έβαλε στο χέρι και τον οδηγούσε για να το ρίξει το θυμίαμα στο άγαλμα, δηλαδή να υποταχθεί στην αθεία, στην ειδωλολατρία. Τι έκανε εκείνος? Έκλεισε το χέρι του και ο Δήμιος το επλησίαζε στη φωτιά. Δεν το άνοιξε. Το έβαλε πάνω από τη φωτιά. Δεν το άνοιξε. Κάηκε το χέρι του ολόκληρο για να καεί το θυμίαμα που ήταν μέσα. Αυτή είναι η αγάπη προς τον Θεό. Εμείς να κάνουμε το σημείο του σταυρού εντρεπόμεθα. Γιατί? Διότι ακριβώς εψύγει, λέγει, η αγάπη των πολλών. Έχει παγώσει η αγάπη των πολλών. Ευτυχώς εδώ ο Πανάγαθος Θεός δεν λέγει όλων, αλλά των πολλών. Οι περισσότεροι δεν αγαπούν τον Χριστό, δεν αγαπούμε τον Χριστό, δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε ένα ειρωνικό γέλιο ή έναν εμπεγμόν από τους ηλιστάς, οι οποίοι είναι οι ιοί του σκότους. Και το λέγει ο Θεός. Οι ιοί του σκότους, λέγει, εργάζονται. Οι ιοί του φωτός, τι κάνουν? Οι ιοί του φωτός δεν ενδιαφέρονται. Και ακούεις τον άλλον να βλασφημεί τον Χριστό και την Παναγία, δεν έχεις διάκριση πότε και πώς να του φερθείς εκείνη τη στιγμή, σιωπάς, γελάς και αποχωρείς. Αυτή είναι η παγωμένη αγάπη για τον Χριστό. Και εάν τον ερωτήσεις ότι εκείνη τη στιγμή να ανεβλασφημούσε τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, πώς θα φερόσουνα, απαντά πολύ διαφορετικά. Και τώρα που βλασφημείται ο πατέρα σου, αυτός ο οποίος σε θυσιάστη επάνω στο σταυρό και έχει σε το αίμα του για να σε σώσει, δεν σε ενδιαφέρει, δεν τον υπερασπίζεις? Άκουσε όμως αμέσως απέναντι τι λέγει. Εάν με ομολογήσεις, λέγει, στην γενεάν αυτήν την Μιχαλίδα και Μαρτωλό, θα σε ομολογήσω και εγώ μπροστά στους αγγέλους και ενώπιον του πατρός μου του επουρανής, του εν ουρανής. Αδερφοί μου, πρέπει να προσέξουμε ότι εφθάσαμε σε αυτήν την εποχή της παγωνιάς προς την αγάπη του Χριστού μας. Πάντες θεωρούν ως δικαίωμα των σήμερων να ζουν με ακολασίες και αδικίες. Χωρίς αυτά, λέγει, εάν παίζεις τον Άγιον και τον Χριστιανόν, και μάλιστα όταν δουν κανέναν ο οποίος τέλος πάντων θα ξεχωρίσει κατά κάποιον τρόπο, όχι εμφανή, αλλά μερικά σημεία φόβου Θεού, αμέσως απαντούν: «Να και ο Χριστιανός που εμφανίστηκε». Ο υλισμός και ο επιστημονισμός. Σήμερα σου λέγει τι λέγει η επιστήμη. Δεν τον ενδιαφέρει τι λέγει ο Θεός. Τι λέγει η επιστήμη. Και ακριβώς στο σημείο τούτο κλονίζεται και η αγάπη του κόσμου προς τον Θεό και προβαίνει σε εγκλήματα φοβερά. Παράδειγμα, έρχεται μία μητέρα και εκείνη ομολογεί ότι εσκότωσε το παιδί της. Γιατί το σκότωσες? Διότι μου είπε ο γιατρός που το είδε στις ακτίνες ότι θα γεννηθεί τυφλό. Και πού άκουσες ότι τους τυφλούς θα τους σκοτώνουμε? Ναι, λέγει, μα πώς να υποφέρει? Και εσύ αυτή τη στιγμή που περπατήσεις στον δρόμο, μπορεί ο Πανάγαθος Θεός κάλλιστα να σου πάρει το φως. Θα έρθεις, θα δεχτείς να σε σκοτώσουν? Ναι, λέγει, μα εφόσον μου είπε ότι θα γεννηθεί και θα υποφέρει, και ποιος σου είπε ότι στον κόσμο τούτον δεν υποφέρει? Πάντες υποφέρουν. Να τους σκοτώνουμε?
Θα εγενάτω λέγει κουτσό. Και τους κουτσούς ποιος είπε να τους σκοτώνουμε? Γράφει πουθενά η Αγία Γραφή όσοι είναι κουτσοί να τους σκοτώνουμε? Μα λέγει εφοβήθηκα. Δηλαδή απίστησες. Ναι, λέγει, απίστησα, δεν είχα πίστη. Και ξέρετε αδελφοί μου, αυτές τις μέρες ένα πνευματικό μου παιδί εγέννησε η γυναίκα του στο νοσοκομείο και οι διπλανοί του την πήγαν αυτοί οι κύριοι οι επιστήμονες, οι άθεοι, οι άπιστοι, την έβαλαν μέσα στις ακτίνες εκεί και της είπαν θα γεννήσεις αγοράκι. Αυτό το οποίο τρέχουν για να μάθουν οι μητέρες τι είναι αγοράκι, κοριτσάκι. Παρακάλεσε το Θεό να είναι καλό και τίποτε άλλο. Ό,τι σου στείλει ο Θεός αυτό ξέρει πως το έστειλε. Αποτέλεσμα, εγέννησε η γυναίκα και αντί να γεννήσει αγοράκι που της είπανε, γέννησε κοριτσάκι. Αυτός είναι ο επιστημονισμός, ο αθεισμός, ο ηλισμός. Μόλις πλαστεί το παιδί στα σπλάχνα της μητέρας, αμέσως τρέχουν οι μητέρες για να δουν αν θα γεννηθεί και αν θα είναι καλό και αν θα είναι αγοράκι. Σαν πως το κοριτσάκι δεν χρειάζεται, δεν ξέρει ο Θεός τι κάνει. Κάνει λάθη ο Θεός. Εμείς δεν κάνουμε λάθη. Εμείς έχουμε γίνει πάπες πλέον, αλάθητοι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της απιστίας μας. Κατέστησαν τον άνθρωπο αυτά που λέγεται ηλισμός και επιστημονισμός υποχείριον της ειδωλολατρίας, της σαρκολατρίας. Πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν, λέγει ο ψαλμοδός. Επί ειδά των πολλών μεθύσε πόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μεθύστησαν οι κατοικούντες στην γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη. Οι δύο προηγούμενοι παγκόσμιοι πόλεμοι, οι λοιμοί και οι λοιμοί που έζησαν οι ανθρωπότης ως τώρα, δεν στάθηκαν δυνατά να φέρουν σε κατάνοιξη και μετάνοια των άνθρωπων. Μόλις 50 χρόνια από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η ανθρωπότης βυθίστηκε κυριολεκτικά στην αμαρτία και την απιστία. Δεν υπάρχει τίποτε όρθιον. Τα πάντα έχουν κατεδαφιστεί. Ένας οδοστρωτήρας απιστίας και απομακρύνσεως από τον Θεό έχει προετοιμάσει το έδαφος δια των άνομων και έρχεται γρήγορα δια να καταλάβει τον κόσμο, να κυριαρχήσει επί του κόσμου, να καταλάβει ψυχές, διότι ο λίγων καιρών έχει. Ειδός λέγει ότι ο λίγων χρόνων έχει ο διάβολος, αφέθη ελεύθερος εναντίον των ψυχών οι οποίες είναι κοντά στον Θεό. Τι βλέπουμε σήμερα? Παραδόσωση, λέγει, παραδόσωση φίλοι, φίλους εις θάνατον και αδελφοί αδελφούς και γείτονες γείτονας και πατήρ τέκνων και τέκνων τον πατέρα, λέγει ο Άγιος Ανδρέας ο Σαλός. Αυτές οι σφιγμομετρήσεις οι οποίες γίνονται από αυτούς τους ειδικούς οι οποίοι σπουδάζουν για αυτά τα πράγματα απέδειξαν ότι 8 στους 10 άντρες έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις και μία στις δύο παντρεμένες γυναίκες ομολογούν ότι έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις, δηλαδή μία άλλη μόδα απιστίας του γάμου έχει καλύψει την κοινωνία. Και μάλιστα δεν μας ενδιαφέρει, όπως πάντοτε σας αναφέρω, σας ομιλώ, σας παρακαλώ, σας συμβουλεύω, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς που μας αξίωσε ο Πανάκαθος Θεός να έχουμε το χάρισμα αυτό της αγάπης του, διότι προηγουμένως η αγάπη του Θεού ήταν ολόκληρος πάνω σε εκείνον των εβραϊκών λαών. Από τη στιγμή που τον εσταύρωσαν πλέον έφυγε η χάρις από αυτούς και ήρθε σε εμάς τους ειδωλολάτρας οι οποίοι αγαπήσαμε πραγματικά τον Χριστόν. Και δεν ομιλώ για αυτήν την εποχή, ομιλώ για την εποχή που η Ελλάς έτρεχε εις τον Χριστόν όταν ήκουσε και είδε το φως του αληθινών. Απάτες, μαγείες, φαρμακείες και τα λοιπά γίνονται φανερά. Τα έργα της σαρκός, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Οι αμβλώσεις παγκοσμίως έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Η σημερινή κτηνοδία του ανθρώπου είναι τραγική. Όταν γύρω μας πεθαίνουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας.
Και μάλιστα και οι ορθόδοξοι αδερφοί μας, οι οποίοι αν προσέξατε, επειδή ο Πανάγαθος Θεός βοήθησε εκείνους τους αδερφούς μας και κατέλαβαν μίαν πόλη μεγάλη εκεί που πολεμούν εναντίον των απίστων, τότε ξεσηκώθηκαν. Ποιοι νομίζετε? Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Να βοηθήσουμε, λέγει, να στείλουμε στρατό, λέγει, να βοηθήσουμε τους αδερφούς μας, τους Τούρκους, να ανακαταλάβουν, λέγει, το μέρος εκείνο. Δεν τους ενδιαφέρει για τις σφαγές που κατασφάζουν τους Ορθοδόξους. Τους ενδιαφέρουν πώς να βοηθήσουν τον Αντίχριστον, πώς να βοηθήσουν τους Αγκαρινούς για να εξαλειφθεί η πίστη του Χριστού από πάνω στην γη. Η σημερινή χτινοδία του ανθρώπου είναι τραγική, όταν γύρω μας όλος αυτός ο κόσμος υποφέρει. Και αυτοί οι οποίοι ονομάζονται χριστιανοί και ψέγω και πάλι αυτό τον λαόν, αυτό τον ελληνικό λαόν, αυτόν τον λαόν ο οποίος ονομάζεται χριστιανικός, την στιγμή που οι αδερφοί μας πεθαίνουν από την πείνα, τη στιγμή που ολόκληρος η ανθρωπότης υποφέρει, η Ελλάς αυτή τη στιγμή κατέστη η πρώτη η οποία τρέφει σκυλιά και γάτους. Έχει πλέον αποκτηνωθεί αυτό το έθνος. Δεν αγαπά τα ζώα, λατρεύει τα ζώα. Έγιναν ζωολάτρες, ενδιαφέρονται σε τέτοιο σημείο ούτως ώστε ετηλεφωνούσε μία και λέγει, τι κάνει το μικρό, τι κάνει το μικρό, τι γίνεται το μικρό. Και έτυχε αυτό το παιδί να είναι ελεύθερο, να μην είναι παντρεμένο. Ένας δίπλα που ήταν εκείνη τη στιγμή λέγει, α, ώστε έχει και παιδί νόθο. Και η κοπέλα αυτή δεν ομιλούσε για τίποτε άλλο, ομιλούσε για το σκυλί. Ερωτούσε τη μητέρα της, τι γίνεται το μικρό. Ναι αδερφοί μου, αυτή είναι η κατάσταση του κόσμου που έχουμε φτάσει. Αυτό το σατανικό δίχτυ των υδροχοϊστών σφίγγει ολονέν και περισσότερον τους λαούς της γης. Μαγεία, όργια, αυτά τα ούφο, τα οποία ονομάζονται υπτάμενοι δίσκοι, τέρατα, ανθρωποκτονίες, ψευτοθαύματα της ιατρικής, μέχρι του σημείου να πολλαπλασιάζουν, λέγει, το ανθρώπινο γένος με σωλήνες. Δεν τους ενδιαφέρει αν υπάρχει η δημιουργία του Θεού. Άλλη δημιουργία θα κάνουμε εμείς, λέει. Και προσπαθούν να απομακρύνουν παντελώς εκείνη την χάρη που ο Θεός έδωκε στον άνθρωπο, για να αυξάνεται και να πληθύνεται, να αντικαταστήσουν όλα αυτά με σωλήνες. Αυτή είναι η επιστήμη χωρίς Θεόν. Ψευδόχριστοι σοφοί, ψευδοπροφήτες του σατανά, σατανική μίση, εξατανισμός των πάντων. Αν σκεφτούμε ότι στην Αμερική αυτή τη στιγμή υπάρχουν 250.000 επίσημοι αστρολόγοι με 35 εκατομμύρια οπαδούς και ξέχωρα οι μάγοι και οι σατανιστές που κάνουν θράψεις στην Ελλάδα, 10.000 επίσημα μέντιουμ υπάρχουν στην Ελλάδα. Ξέχωρα οι ερασιτέχνες, οι ανεπίσημοι, οι οποίοι είναι περίπου 100.000. Σκεφτείτε το νούμερο τούτο των αστρολόγων, των μέντιουμ, των άλλων χωρών. Αλλά δεν είναι μονάχα αυτοί. Σχολές και εταιρείες αποκρυφισμού και ανατολικών αιρέσεων, νεογνωστικισμού, συστήματα μασονικών οργανώσεων, βιβλιοπολία, καταστήματα όλων αυτών ξεπερνούν τις 5.000. Στην χώρα μας λειτουργούν 70 βασικές αιρέσεις με πλήθος και παρακλάδια από αυτές. Η αγορά γέμισε από πυραμίδες, πολυτίμους μαγικούς λίθους, κρυστάλλους, τράπουλες ταρό, βιβλία και παιχνίδια μαγείας, αστρολογίας, αποκρυφισμού, μελλοντολογίας, ουφολογίας, αποκρυφιστικά σύμβολα, φυλαχτά, γκαντζούφ που εμπέζουν την ορθόδοξη πίστη μας, σταυροί ανάποδοι κρεμασμένοι από το στήθος των παιδιών των Ελλήνων, φίλμς και μαγνητοτενίες με θέματα σατανισμού, όπως πνεύματα μαγείας με δαιμονικές όψεις νυχτερίδων, δράκων, δεινοσυνάβρων, εξωγηίνων, βρικολάκων
και όλοι τους παρακαλώ με τα κέρατα. Καίγονται τα παιδιά των Ελλήνων να δουν μέσα στην τηλεόραση εκείνα τα τέρατα με τα κέρατα. Τα ζητούν αυτά, ούτως ώστε να επαληθεύσουν και πάλι τα λόγια εκείνης της ευσεβούς γυναικός που δεν ήξερε γράμματα, ότι λέγει εφτάσαμε σε ένα σημείο, λέγει, να βλέπεις σημεία και κέρατα. Ήθελε προφανώς να πει σημεία και τέρατα το καημένο αυτό, αλλά είπε αυτή τη λέξη, σημεία και κέρατα. Τα παιδιά, λέγει, διψούν να βλέπουν αυτά τα απάνθρωπα, αυτά τα βρωμερά, αυτά τα κάθαρτα πρόσωπα μέσα στην τηλεόραση, αλλά όλα φορτωμένα με κέρατα. Οι πτάμενοι δίσκοι, μουσική αντιχρίστων μηνυμάτων, υπερφυσικών δυνάμεων επικοινωνίας, τηλεπαθίας, ενοράσεως, παιχνίδια και ταινίες ακόμη με άλλους πλανήτες, πνεύματα νεκρών, βίας, σεξ, πορνείας δηλαδή. Εμείς ομιλούμε τη γλώσσα της Αγίας Γραφής, δεν ομιλούμε τη γλώσσα των ηλιστών και των αθεϊστών και των σαρκολατρών, οι οποίοι λέγουν σεξ. Πορνεία, αδερφοί μου, πορνεία εκάλυψε την γη και τόσα άλλα που δημιουργούν πλήθος καταναλωτικών παθών και πανουργιών. Αδερφοί μου, εάν προχωρήσουμε ακόμη λίγο, θα δούμε πραγματικά αυτήν την κοινωνία με δάκρυα. Πλήθος καταστημάτων με υγιεινές τροφές, νεοεποχήτικες μόδες που προάγουν και πλασάρουν πανσεξουαλισμών, οικολογία, γιγαντισμών, χουλιγκανισμών, βλέπετε τα τέκνα των Ελλήνων με μαλλιά όπως τα αγριοκοκόρια, να περπατούν στους δρόμους και να καίνε τα πάντα, ναζισμούς, ρουχισμούς με απεικονίσεις, ονομασίες ως φορισμού και τόσα και τόσα άλλα, να βλέπεις επάνω στα παιδιά ολόκληρο διάβολο και να περπατεί στον δρόμο και να καμαρώνει μπροστά και πίσω στην πλάτη του ολόκληρος η κόλασης και χαίρεται και περπατεί το παιδί αυτό που είναι η εικόνα του Θεού, που εσταυρώθηκε ο Θεός για να μας σώσει. Και όσο για τον τύπον και δεκάδες περιοδικά στα ελληνικά και ξένα παρέχουν πλήρεις αστρολογικές εργασίες, διαφημίσεις αποκρυφιστών, μέντιουμ, εταιριών μασονισμού, τεύχη, οδηγών μαντίας, είδη πανσεξουαλισμού και βίας, διαφθήσεις ερωτικών, ειδονικών απολαύσεων κτλ. Ενεπλήστη η γη βδελιγμάτων και έργων των χειρών των ανθρώπων, λέγει ο Ισαΐας. Μέσα σε ένα ορθόδοξο κράτος και λαό που υπήρξε η μητέρα της Ορθοδοξίας, στα κράτη της γης ολοκλήρου, που υπήρξε ο λίκνος του πολιτισμού, οι σκοτεινές δυνάμεις του εωσφορισμού και της σαμπάλας διεύρωσαν και βεβήλωσαν τα πάντα στη χώρα μας, υπό την ανοχή και τη συμμετοχή των πολιτικών αρχηγών και των άλλων, οι οποίοι διευθύνουν την κοινωνία. Αδερφοί μου, είναι τόσο το κακό που δεν ξέρουμε τι να αγγίξουμε, τι να θίξουμε, τι να προβάλλουμε και τι να αφήσουμε. Και ο Αντίχριστος προχωρεί για να έρθει να κυβερνήσει τον κόσμο. Μάταια προσπάθησαν οι περισσότεροι να μην ερμηνεύσουν σωστά, όπως ερμηνεύει η Αγία Γραφή, την παρουσία των δύο προφητών, οι οποίοι θα έρθουν προηγουμένως, για να ξυπνήσουν αυτόν τον κοιμισμένο λαό, ο οποίος κοιμάται. Κοιμάται ήσυχος ότι ουδέν γίνεται δίπλα του. Κοιμάται με ησυχία και δεν ξέρει ότι τα πάντα είναι εναντίον του. Η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας καθαρά ομιλεί περί του ερχομού στην Υγή 7 χρόνια πριν το τέλος του κόσμου, περί του ελεγκτικού κηρύγματος των δύο προφητών του Ηλίου και του Ενόχ, περί του μαρτυρικού θανάτου των, περί της αναστάσεώς των και της αναλήψεώς των εις των ουρανών. Θα κηρύξουν τον Χριστόν, θα συλληφθούν από τον Αντίχριστον, θα μαρτυρήσουν και θα αποθάνουν και θα πεταχθούν μέσα στην πλατεία της πόλεως και θα τους δει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος, ο οποίος ακριβώς θα έχει μπροστά του αυτά τα σατανικά κουθιά, τα οποία ονομάζονται τηλεοράσεις. Από αυτά στα τηλεοράσεις θα ειδεί όλος ο κόσμος και όλος ο πλανήτης της γης τους δύο αυτούς μάρτυρες, οι οποίοι θα έρθουν για να ξυπνήσουν τον κοιμισμένο κόσμο. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου διαβάζομαι «Και δώσω της δυσημάρτησή μου και προφητεύσω στην ημέρα 1260 περιβεβλημένους σάκους. Ούτε εισήν εδίο ελέ και εδίο λιχνία ενώπιον του Κυρίου της γης εστώσε και ήτης αυτούς θέλει αδικήσε,
πυρ εκπορεύεται εκ του στόματος αυτών και κατεστεί τους εχθρούς αυτών και ήτις θέλει αυτούς αδικήσε ούτω δι' αυτόν αποφτανθήνε. Ούτι έχουν στην εξουσία των ουρανών κλείσε ή να μη ετός βρέχει τα σημέρα της προφητείας αυτών και εξουσίαν έχουν στην επί των υδάτων στρέφειν αυτά εις αίμα και πατάξει την γη εν πάση πληγή ως άγεσαι αν θελήσουσιν και όταν τελέσουσιν την μαρτυρίαν αυτών το θηρίον το αναβαίνουν εκ της αβύσσου ποιήσει μετά αυτόν πόλεμον και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς. Αυτό αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εις την αποκάλυψή του. Θα εμφανιστούν, λέγει, οι δύο αυτοί προφήτες οι οποίοι θα κηρύξουν τον Χριστόν. Από το στόμα το λέγει θα βγαίνει φωτιά ολόκληρος η οποία θα κατακάψει τα άχρηστα και θα μείνουν εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν εις τον Θεό. Εάν τολμήσει, λέγει, κανείς να τους αγγίξει, λέγει, αμέσως θα εξαφανιστούν, λέγει. Και εις το τέλος, λέγει, θα έχουν δύναμην φοβεράν, ούτως ώστε να κλείνουν και τον ουρανό να μην βρέχει, να έχουν την δύναμη, λέγει, αυτοί οι δύο προφήτες, να κάνουν το νερό αίμα για να πιει ο κόσμος, ο οποίος εγέμισε την γη με αίμα. Και δίκες εκρίσεις του Θεού, λέγει πάλιν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αίμα εξέχειον, λέγει, αίμα να πείωσι. Αυτό το αίμα το οποίο ποτίζει σήμερα την γη θα έρθει στιγμή κατά την οποία οι άνθρωποι θα το πίνουν πλέον. Δεν θα έχουν νερό γιατί επότισαν την γη με το αίμα. Και τι εννοεί εδώ για αυτούς τους φόνους οι οποίοι γίνονται, οι χιλιάδες τα αθώα τέκνα τα οποία πεθαίνουν, όχι μόνο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει φτάσει αυτή τη στιγμή 600.000 επίσημες εχτρώσεις των χρόνων. Οι ανεπίσημες άλλες τόσες. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα εκατομμύριο κόσμο τον χρόνο σκοτώνουν οι Έλληνες στην Ελλάδα. Πού πάει αυτό το αίμα? Αυτό το αίμα το αθώο πού πηγαίνει? Ποτίζει την γη. Και αίμα θα πκεί η γη, λέγει. Αυτοί, λέγει, οι δύο προφήτες αφού φτάσουν σε ένα σημείο θα αναστηθεί, λέγει, θα παρουσιαστεί δηλαδή ο άνομος. Θα τους συλλάβει, θα τους υποβάλει σε μαρτύρια, θα τους πεθάνει, λέγει, και θα τους πετάξει στην πλατεία της πόλεως. Στο βιβλίο του προφήτου Ζαχαρίου, δύο ελέη επάνω αυτής, μία εκ δεξιών του λαμπαδίου αυτής και μία εκ ξεβονίμων. Τι δύο ελέη αυτή, τι δύο κλάδι των ελαιών, η εντεσχερσή των δύο μυξωτήρων των χρυσών, των επιχειώντων και επαναγόντων τας επαριστρίδας τας χρυσάς, ούτε οι δύο ιοί της ποιότητος παρεστήκαση κυρίω πάση της γης. Αναφέρει ο προφήτης Ζαχαρίας στο τέταρτο κεφάλαιό του. Αναφέρει δια τους δύο αυτούς προφήτες, τους οποίους θα στείλει ο Θεός να ξυπνήσουν τον κοιμισμένον κόσμον. Και η ακοή του κηρύγματος αυτών των δύο προφητών θα φτάσει στα πέρατα της γης και στο πλέον έσκατον σημείο του κόσμου. Ο προφήτης Ζαχαρίας, μιλώντας για τις δύο ελέες, εννοεί τους δύο προφήτες, τον Ηλία και τον Ενόχ, λέγει ερμηνεύων ο Άγιος Ανδρέας ο Κεσαρίας, υπενθυμίζοντας ότι στην Αποκάλυψη του Ιωάννου έτσι ονομάζονται οι δύο ελέες. Στο βιβλίο του προφήτου Μαλαχίου ένας από τους μάρτυρας ονομάζεται, φέρει το όνομα, «Ιδού εγώ αποστελώ ημίν Ηλίαν τον Θεσβήτην πριν ή ελθύν την ημέραν εκείνην του Κυρίου την μεγάλη και επιφανή». Οι Άγιοι Πατέρες, ο Εφραίμ ο Σύρος και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός διδάσκουν ότι στο πρόσωπο των δύο μαρτύρων οι οποίοι θα εμφανιστούν πριν το τέλος του κόσμου θα πρέπει να εννοήσουμε τους δύο Αγίους Προφήτες, τον Ενόχ και τον Ηλία. Η παράδοση της Εκκλησίας μας που σώζεται στα εκκλησιαστικά βιβλία το ίδιο λέγει περί της εμφανίσεως του Ηλίου και του Ενόχ πριν το τέλος του κόσμου, δίχως να αφήσει περιθώρια για οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία ή τοποθέτηση. Στο συνεξάριο της Κυριακής της Απόκρεων διαβάζουμε «Προδέ 7 χρόνων ως φυσίδαν ήλ ελεύσετε Ενόχ και Ηλίας κηρύσσοντες το λαό μη δέχεστε αυτόν ο δε σισχών αυτούς τυραννήσει ήτα και τας αυτών κεφαλάς εκόψει». Αυτό αναφέρει εις το συνεξάρι της Κυριακής της Απόκρεω εις την Εκκλησία επισήμως. Στην ακολουθία του Αγίου Προφήτου Ηλιού στα στιχειρά του Εσπερινού της Λυτής Ψάλλων
Ηλία θεσβήτα του μύδιν θάνατον έως αν κηρύξεις την των πάντων συντέλειαν. Και στο απολυτίκιο του ονομάζεται ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, καθώς και στα στοιχειρά προσώμια, ο της Δευτέρας Χριστού ελεύσεως θείος πρόδρομος, Ηλίας ο ένδοξος των προφητών ικρυπής. Αυτά αναφέρονται δια τους δύο προφήτας τους οποίους θα στείλει ο Θεός εις τον κόσμο δια να ξυπνήσουν. Έχω επαναλάβει την φράση αυτήν, διότι ο κόσμος κοιμάται. Κοιμάται μέσα σε έναν ύπνο αδιαφορίας. Δεν τον ενδιαφέρει, φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Κοιμισμένος κόσμος, ναρκωμένος κόσμος, μεθυσμένος κόσμος. Θέλετε να διαπιστώσετε, κοιτάξτε στους δρόμους και θα δείτε του λόγου το αληθές. Οι πάντες δεν ενδιαφέρονται για τίποτε άλλο. Είμαι μόνον φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Στις 20 Ιουλίου διαβάζουμε και πάλι ο Άγιος Προφήτης Ηλίας, ο οποίος ανελήφθη σωματικός με το πυρός φλεγόμενον άρμα, βρίσκεται ζωντανός. Εν σώματι τον είδαν οι τρεις Απόστολοι στο όρος Σταβόρ κατά την μεταμόρφωση, και πάλι σωματικός θα τον δουν οι άνθρωποι πριν τη δεύτερη παρουσία του Κυρίου. Ξεφεύγοντας από την καταδίκη της Ιεζάβελ, θα θανατωθεί πριν την δεύτερη παρουσία του Κυρίου από τον Αντίχριστο. Έτσι, όχι μόνο ως προφήτης, αλλά και ως μάρτυρας, θα αξιωθεί μεγαλυτέρας δόξης από τον δικαιοκρίτην Θεόν. Την ίδια ημέρα, ο αυτός Ηλίας θα έρθει με τον Ενόχ πριν την δεύτερη παρουσία του Χριστού για να ξεσκεπάσει τον Αντίχριστο και να παρηγορήσει τους πιστούς. Θα δώσει παρηγορία εις τους οπαδούς του Χριστού μας, εις εκείνους οι οποίοι πιστεύουν τον Χριστό, δια να ζήσουμε μαζί του εις τον κόσμο αυτόν και να αξιωθούμε και της εμπορανίου του Βασιλείας. Αμήν.